Σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τη νέα της σύνθεση. Όπως προβλέπεται από το νόμο 3852, το πρώτο θέμα της πρώτης συνεδρίασης είναι η εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η πρόταση της αντιπολίτευσης ήταν ο Αντιπρόεδρος να είναι ο Δημητροπουλάκης ο Πέτρος και ομόφωνα η Επιτροπή συμφώνησε με την πρόταση της κυρίας Καρβελάκη, οπότε αυτή τη στιγμή πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος και αντιπρόεδρος ο κ. Δημητροπουλάκης ο Πέτρος. Να δηλώσω εδώ ότι η πρόθεση δικιά μου είναι να ορίσω πρόεδρο της Επιτροπής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι ο κ. Λεβεντέρης ο Μπάμπης. Σήμερα έπρεπε να συνεδριάσει η Επιτροπή υπό την Προεδρία μου. Άμεσα θα οριστεί πρόεδρος, οπότε από τις επόμενες συνεδριάσεις θα παίρνετε τα νέα της Επιτροπής από τον κύριο Λεβεντέρη. Τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής συνεδρίασης ήταν θέματα που είχαν να κάνουν με την προέγκριση ή μη κάποιων δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ομόφωνα η Επιτροπή συμφώνησε και έδωσε θετική προέγκριση για τη λειτουργία δύο χώρων αναψυχής, μιας ταβέρνας και ενός καφενείου στους Πεύκους και το άνοιγμα ενός χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος πάλι που θα πουλάει τρόφιμα στο Χαντρά της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης. Είναι θετικό το γεγονός ότι ανοίγουν νέες δραστηριότητες στο Δήμο μας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κινείται στην οικονομία του Δήμου μας. Το καταγράφουμε λοιπόν σαν θετικό και περιμένουμε και άλλες τέτοιες ειδήσεις και μακάρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να δίνει προεγκρίσεις για τέτοιες δραστηριότητες.